Ανοίγουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπερίζω για αρχή την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ. Καλησπέρα σας, κυρία Βόζεμπεργκ. Καλησπέρα, κύριε Μελιγγώνη. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι χρόνια πολλά. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Φέτος θα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, βεβαίως. Το ερώτημα είναι πόσο αλλάζει και το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης, αλλά και τέλος πάντων τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί, το γεγονός ότι βλέπετε ότι το θέμα του εμβολίου θα καθυστερήσει πολύ. Δηλαδή, είχαμε στην αρχή διαβεβαιώσεις για 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα, ως δυνατότητα βέβαια, αλλά ο καθένας ό,τι θέλει ακούει από αυτό, εν πάση περιπτώσει. Τελικώς, μέχρι τα τέλη Μαρτίου, 1.200.000 άνθρωποι θα έχουν εμβολιαστεί. Δηλαδή, θα είμαστε ακόμη πολύ μακριά από αυτό που λένε ανοσία της κοινότητας οι ειδικοί. Θα αντέξει η οικονομία, θα ανοιγοκλίνει συνεχώς, τι θα γίνει? Καταρχάς να πούμε ότι καλό είναι σε αυτό το σοβαρό θέμα, όπως και εσείς το αναλύετε, να καταθέτουμε γνώση και όχι γνώμη. Η γνώση μας λοιπόν τι είναι? Ότι πράγματι υπάρχουν λιγότερα εμβόλια από ό,τι ανακοινώθηκε από την κυρία Φον ντερ Λάιεν και από την Επιτροπή. Το θετικό είναι ότι όλοι οι εμβολιασμοί... Εδώ. Είχε μιλήσει για 700.000 εμβολιασμούς μέσα στο Δεκέμβριο. Με βάση τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις σήμερα ενέκρινε το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech και μάλιστα τώρα που συνομιλούμε περνάει από την Επιτροπή η τελική έγκριση. Επίσης, ο Υπουργός εδώ είχε τις πληροφορίες για τις ποσότητες τις οποίες εξήγηλε με βάση τα προηγούμενα δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα στο ανώτατο επίπεδο, εδώ, την περασμένη εβδομάδα η κυρία Φον ντερ Λάιεν σχεδόν απολογήθηκε, είπε ότι η καθυστέρηση ή μάλλον τα ελλιπή ποσοστά, τα ελλιπή ποσά των εμβολίων, τα κομμάτια, τα τεμάχια, οφείλονται στην ίδια την εταιρεία, η οποία προφανώς υποτίμησε ή μάλλον υπερτίμησε τις δυνατότητές μας, διότι υπήρχαν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να ξέρουν οι συμπολίτες μας, κύριε Μελιγγώνη, είναι ότι από τις 15 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβεί σε προαγορά, συμβόλαια δηλαδή προαγοράς, προσυμφωνίας με 6 εταιρείες, οι οποίες η μία μετά την άλλη θα αδειοδοτούνται και θα περνούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα αυτό το οποίο τώρα έχουμε στα χέρια μας είναι ένα δεδομένο, αλλά αμέσως μετά θα αρθρίζονται και οι εγκρίσεις από τις άλλες εταιρείες και πιστεύουμε ότι αναλογικά πάντα και ταυτόχρονα, όπως έχει δεσμευτεί η Επιτροπή, θα έρχονται τα εμβόλια και στη χώρα μας. Άρα εσείς δεν θεωρείτε ότι σε επίπεδο πολιτικού χειρισμού η κυβέρνηση δημιούργησε υπερβολικές προσδοκίες? Σας ρωτώ γιατί υπάρχουν ακόμη και ειδικοί που λένε ότι το να θεωρεί κανείς ότι σε ένα μήνα καθαρίσαμε και τελικά να αποδειχθεί ότι αυτό θα γίνει μετά το Πάσχα, και χαλάρωση θα φέρει και μη τήρηση των μέτρων θα φέρει και μπορεί να καταστήσει τη συνέχιση της διασποράς της πανδημίας ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Τυχόν μομφή σε βάρος της κυβέρνησης ή μάλλον η πολιτική αποτίμηση σε αρνητικό επίπεδο θα ήταν αν οι αριθμοί που αναφέρονταν ήταν αυθαίρετοι, αν δεν είχαν τα δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυβέρνηση αντίστοιχα έχει όχι μόνο μεριμνήσει να υπάρχει η υποδομή στη χώρα μας ούτως ώστε να εμβολιαστούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επιθυμούν, πάντα με την ταξινόμηση με βάση τους λοιμοξιολόγους, αλλά και με βάση τα δεδομένα που έχουμε, δηλαδή ευάλωτες ομάδες, υγειονομικό προσωπικό, ηλικιωμένοι, η κατηγοριοποίηση δηλαδή θα γίνει σε εκείνους που προηγούνται. Και βέβαια είδατε ότι στις τελευταίες μετρήσεις, στις επίσημες μετρήσεις, η κοινωνία όλο και περισσότερο εμπιστεύεται την κυβέρνηση, διότι αυξάνονται τα ποσοστά εκείνων των συμπολιτών μας που δηλώνουν ότι θα κάνουν το εμβόλιο, σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν και πολύ πιο προηγμένα συστήματα υγείας και πολύ πιο εύρωστες οικονομίες. Βλέπουμε ότι εκεί υπάρχουν και κινήματα έντονα αντίδρασης και πολύ μεγάλα ποσοστά αρνητών του εμβολίου. Επειδή με ρωτήσατε στην αρχή, κύριε Μελιγγώνη, θα σας πω ότι πολύ αισιόδοξα, αλλά απόλυτα ρεαλιστικά, μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι μέχρι το Πάσχα θα υπάρχει ένας ικανός αριθμός συμπολιτών μας που θα μπορεί να έχει εμβολιαστεί, πάντα με τη θέλησή του. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποιες πιεστικές μέθοδοι, προβλέπεται δηλαδή από τους κανόνες της βιοηθικής, είναι μια άλλη κουβέντα. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συνένεση αυτού που θέλει να εμβολιαστεί. Αρκεί βεβαίως τώρα η κυβέρνηση να ολοκληρώσει μια εκστρατεία ενημέρωσης πολύ εμπεριστατωμένη και ιδιαίτερα ενημερωτική, κατατοπιστική, ούτως ώστε οι πολίτες μας να εμπιστευτούν την αξιοπιστία των εμβολίων και τη δυνατότητα πραγματικά να υπάρχει ένα διαβατήριο για το τελείωμα της πανδημίας. Όχι σύντομα, κανείς δεν καλλιεργεί ελπίδες που δεν είναι ρεαλιστικές. Θέλει κάποιο χρόνο, ας κάνουμε μερικούς μήνες υπομονή. Ναι. Αυτά τα που ακούω για ρεβεγιόν και για συγκεντρώσεις που το βλέπουμε και καθημερινά να γίνονται, φαλκιδεύουν το εγχείρημα της οικονομίας της επόμενης μέρας. Για την οικονομία, κύριε Μελιγγώνη, η κυβέρνηση έχει πάρει πολύ σημαντικά μέτρα και πολύ σημαντικά ποσά. Ξέρετε ότι προέβλεψε ήδη 24 δισεκατομμύρια για το 20 και για τους πρώτους μήνες του 21 ακόμη 7,5. Στοχευμένα σε επαγγελματίες, σε νοικοκυριά, σε ανέργους, σε ανθρώπους που δεν τα καταφέρνουν. Τα 24 είναι όλα. Ρυθμίσεις, προσδοκόμενα έσοδα, τα πάντα. Από το ταμείο έχουν φύγει 6,5 με 7 δις όμως, κυρία Βόζεμπεργκ. Σας το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει ένας επαγγελματικός κλάδος που να λέει εντάξει, ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι το κάναν. Όλοι λένε ότι καταστρέφονται, όλοι λένε ότι τα μέτρα τα οποία δίνει η κυβέρνηση είναι ασπιρίνες και βλέπετε πολύ καλά ότι οι προβλέψεις είναι φιαλτικές. Είτε μιλάμε για το λιανεμπόριο, είτε για την εστίαση, είτε για τους μικρομεσαίους, είτε για όλους τους κλάδους. Καταρχάς, να πούμε, κύριε Μελιγγώνη, ότι οι προβλέψεις ή μάλλον οι ρυθμίσεις που αφορούν στο λιανεμπόριο και στις επιχειρήσεις με τον τρόπο που γίνονται είναι ακριβώς για να προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχει αποδειχθεί, όχι από την κυβέρνηση, η κυβέρνηση τις αποφάσεις παίρνει, αλλά συμβουλεύεται τους λοιμοξιολόγους και τους ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι αποδίδουν την υπερδιάδοση στις συγκεντρώσεις και στις συγκροτήσεις των ανθρώπων, οι οποίοι δεν τηρούν τους κανόνες απόστασης, αλλά δεν τηρούν και τα υγειονομικά μέτρα προστασίας. Τα βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους. Όμως, επειδή αιτιάστε από το ταμείο τα όποια χρήματα έχουν φύγει, να πω εδώ έναν αντίλογο σε μόνιμη ρητορική, η οποία αναπτύσσεται ιδιαίτερα από την αξιωματική αντιπολίτευση, που λέει ότι εμείς αφήσαμε ένα μαξιλάρι της τάξης των 36-37 δισεκατομμυρίων. Και να θυμίσω ότι σε αυτό υπάρχει η εξής μεγάλη ανακρίβεια, ότι τα 16 δισεκατομμύρια είναι για την εξυπηρέτηση των ταμιακών μας αναγκών και προϋποθέτουν την έγκριση από τον ESM. Δηλαδή ουσιαστικά θέτουν εν κινδύνο την οικονομία, την προοπτική της οικονομίας μας. Δεν το λέω αυθαίρετα, κύριε Μελιγγώνη. Το άθροισμα όμως είναι αυτό, σας το αφήσαμε. Ξέρετε ότι έχουν να περάσουν πολλά χρόνια που μία κυβέρνηση να βρει ένα τόσο γεμάτο ταμείο. Τόσο γεμάτο ταμείο, το οποίο να τιμούμαστε και πώς επετέχθη. Με την άγρια φορολόγηση της μεσαίας, της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας, την οποία υποτίθεται ότι τώρα προστατεύει η αξιωματική αντιπολίτευση. Και το λέω, κύριε Μελιγγώνη, ειλικρινά, με βάση επίσημα στοιχεία, όταν ξέρουμε ότι η Κομισιόν ήδη έχει εκτιμήσει την ύφεση στην Ελλάδα στο 9% για το 2020, δηλαδή πολύ κοντά στο μέσο όρο που είναι 7,8, αν συνυπολογίσετε ότι εύρωστες οικονομικά χώρες που έχουν βαριά βιομηχανία, και αναφέρομαι στην Ισπανία, την Ιταλία, ακόμη και την Πορτογαλία δεν έχει βαριά βιομηχανία αλλά εντάσσεται σε αυτό, και οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερο, σύμφωνα με την εκτίμηση της Κομισιόν, ποσοστό της ύφεσης, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση σε μια χώρα που ήταν πάνω από 10 χρόνια σε μνημόνια και σε βαθιά ύφεση και σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ουσιαστικά πίεζαν τον μέσο εργαζόμενο και τον μέσο πολίτη, καταφέρνει να κρατά την οικονομία σε ανεκτά επίπεδα με την πανδημία, χωρίς να παραγνωρίζω ότι πράγματι επαγγελματικές κατηγορίες συνανθρώπων μας και του δικού μου επαγγελματικού κλάδου των ελεύθερων επαγγελματιών των δικηγόρων πιέζονται υπερβολικά. Αυτό όμως είναι απότοκο της πανδημίας. Δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Οι άλλες χώρες είναι πολύ χειρότερα. Και το χειρότερα το λέω πάντα για να είμαι δίκαιη, μόνο για την οικονομία. Εγώ δεν θα κάνω ποτέ συνυπολογισμό θυμάτων, γιατί και ένας συνάνθρωπός μας να χάσει τη ζωή του είναι θέμα τραγικό. Δεν μπαίνω σε τέτοιες λογικές. Μου αρέσει να αποτιμώ πολιτικά τα θέματα τα οποία αγγίζουν τον μέσο πολίτη, αλλά δεν θίγουν οι πολίψεις ή οι οικογένειες που χάσαν συνανθρώπους. Κυρία Βόζεμπεργκ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας καλές γιορτές να έχετε. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Μπορεί να τα πούμε μεταξύ Χριστουγέννου και Πρωτοχρονιάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.